Καλησπέρα σας, τι κάνετε! Μα είδα τον προβολέα και λέω μας την πέσανε, τι έγινε. Σας την πέσαμε κανονικό. Δεν κάνουμε στη βροχή. Εσάς περιμέναμε. Άκου τώρα. Η κυρία Καινούριου έπαιξε ένα απόσπασμα από την εκπομπή που είχατε με τον κύριο Νταλάρα από την εκπομπή σας. Και φάνηκε ότι δεν ήξερε τον τίτλο της εκπομπής. Όλα αυτά τα είπε ο Γιώργος Νταλάρας σε μια τοποθέτηση, Ελένα μου, στο Μέγκα. Ναι, ναι, ακριβώς. Στην εκπομπή, άκου, ακόμα δεν είδες τίποτα. Συγγνώμη, στην εκπομπή του Σαββατοκύριακου, λοιπόν. Τοποθετήθηκε τηλεφωνικά και μίλησε ο Γιώργος Τσουρός. Α, ακόμα δεν είδες τίποτα, λέει. Ναι, ναι, ναι. Η συνέντευξη δόθηκε στον κύριο Κατσαρίδη. Θέλετε να δούμε, λοιπόν. Και που δεν την ξέρει, τι έγινε. Πώς δεν ξέρει κατά ένα καινούργιο πώς λέγεται η εκπομπή. Δηλαδή, γιατί να μου φανεί κάπως. Στεναχωρηθήκατε, ενοχληθήκατε. Να στεναχωρηθώ γιατί δεν ξέρει κατά ένα καινούργιο την εκπομπή. Ίσα-ίσα. Κι εγώ πολλές φορές μπορώ να κάνω λάθος σε κάποιο όνομα. Εκτός να το έκανε επίτηδες, αλλά και επίτηδες να το έκανε. Εντάξει, το καθένας ξέρει αυτά που νομίζω ότι αξίζει να ξέρει. Δεν χρειάζεται να ξέρουμε όλοι όλα. Μήπως έχει να κάνει, επειδή την προηγούμενη εβδομάδα σχολιάστηκε και εσείς το θέμα με τον κύριο Πολυδερόπουλο. Για μένα, αρκεί να πούμε ότι αυτό που έγινε ήταν απάνθρωπο, ούτε καν ανθρωποφαγικό, απάνθρωπο, να κυνηγάει μία κάμερα πίσω έναν άνθρωπο όπου πάει στη δουλειά του στο θέατρο, ο οποίος έχει χάσει τον αδερφό του 28 χρονών πριν από λίγες μέρες, λες και θα αποκαλύψουν το έγκλημα. Δηλαδή, πραγματικά, ας μπουν κάποια όρια κάποια στιγμή για την προσωπική ζωή των ανθρώπων. Ας μπουν και στη γίνεται... θέση των άλλων. Και να μπουν και στη θέση των άλλων, έχεις δίκιο, Ευρυδίκη. Δεν γίνεται, ρε παιδί μου, επειδή εμείς θέλουμε να κάνουμε εκπομπές και θέλουμε να έχουμε περιεχόμενες εκπομπές μας, να φέρουμε σε τόσο άθλια θέση τους ανθρώπους γύρω μας. Ο καθένας λέει την άποψή του, σχολιάζει αυτά που θέλει, αν ήθελε να απαντήσει σε κάτι που είπα. Θα μπορούσε να το κάνει. Φαντάζομαι ότι δεν είναι ο τρόπος της αυτός να απαντήσει. Αλλά γενικά τώρα το να με ενοχλεί εμένα που δεν ξέρει κάποιος το όνομα, το ξέρουν άλλοι. Δεν πειράζει. Ξεκινάει μπιφ. Τι μπιφ, καλέ. Εγώ με την Καινούριο. Έλα, Παναγία μου. Κάνα μπιφ να φάμε, ναι. Πώς πάει η εκπομπή? Νέο πλατό. Ξανά συνεντεύξεις. Πώς είστε? Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Χαίρομαι γιατί και το κανάλι μας βοήθησε στο να γίνουν πιο ανθρώπινες συνθήκες. Και εγώ χαίρομαι γιατί έχω καλεσμένο στο πλατό πια. Νομίζω ότι και η εικόνα είναι πιο ελκυστική. Καθημερινό θα ξανακάνατε? Αυτή τη στιγμή σκέφτομαι μόνο το Σαββατοκύριακο και το κόμμα δεν είδε τίποτα. Δεν σκέφτομαι τίποτα άλλο. Πώς σας φαίνεται η κόντρα του κυρίου Κωνσταντάρα με τον κύριο Πανόπουλο από την εκπομπή τη Νατελία Γερμανού? Καλέ, ποτέ έγινε μετά. Δεν τα ξέρω. Εβδομάδε είναι τώρα, δεν την ξέρετε αυτή την κόντρα? Όχι, αλήθεια δεν τα ξέρω. Δεν έχετε πει κάτι με την κυρία Γερμανού που μιλάτε τη Δευτέρα? Για την κόντρα του Πανόπουλου με τον Κωνσταντάρα. Σήμερα είδε για να καταλάβει είναι Δευτέρα και δεν μίλησε ούτε με την Ναταλία. Φαντάσου γιατί τρέχω όλη μέρα. Το θυμίζει τώρα που θα πάω να την πάρω. Το θέμα λοιπόν τη Δευτέρα ήταν το Λαύρο Κωνσταντάρα. Καλά που το θυμήσαμε να μιλήσουμε με την Ναταλία. Μπορεί να το έχει ξεχάσει. Έλα, Ναταλάκι, για πες τι έγινε. Έτσι. Παιδιά, αυτό το θέμα που έγινε με την Κατερίνα Καινούριου, το να μην θυμάσαι τον τίτλο μιας εκπομπής, okay, το δέχομαι. Φάνηκε σαν η Κατερίνα Καινούριου να το άκουσε πρώτη φορά. Της φάνηκε τόσο περίεργο δηλαδή. Δεν σου λέω τώρα που πήρα και απόσπασμα από την εκπομπή και δείξα από αυτά. Πρέπει να το ξέρει. Και η πόσο μάλλον η δημοσιογράφος που το. Για την Έλληνα, την Πολυκάρπου, εκεί αναφέρομαι, που παρουσιάζει το θέμα. Αλλά η Κατερίνα πραγματικά μου κάνει εντύπωση, σαν να μην έχει συνδέσει ποτέ το όνομα, ακόμα δεν είδε τίποτα, τον τίτλο με το όνομα του Κώστα. Ξέρεις πώς γιατί το βρίσκω, ο κύριος Άκομψο? Γιατί από τη στιγμή που δικαίωμά σου να μην ξέρεις καμία εκπομπή, αν δεν θέλεις, αλλά από τη στιγμή που παίζεις ένα απόσπασμα αυτής της εκπομπής, κανονικά εμείς ό,τι έχουμε στη σκαλέτα μας, ξέρουμε ακριβώς από ποια εκπομπή είναι, από τη στιγμή που δανειζόμαστε κάτι που έχει κάνει μια άλλη εκπομπή, ένας άλλος δημοσιογράφος, έχει πάρει τηλέφωνο, ήταν μια τηλεφωνική συγκεκριμένα. Έχεις δουλέψει, οπότε οφείλεις συγκεκριμένα, αφού το παίζεις, να ξέρεις και την εκπομπή και το δημοσιογράφο και όλα, γιατί είναι δουλειά άλλων ανθρώπων. Κατάλαβες αυτό. Η Έλενα, για παράδειγμα, φάνηκε ότι μπερδεύτηκε λίγο με την αρχή του, τέλος πάντων. Okay, και δεν το είχε καλά γραμμένο. Φάνηκε ότι δεν γνωρίζω καν να συνδέσω το Τσούρο. Ποιος την κάνει αυτή την εκπομπή? Ωστόσο, ο Κώστας Τσούρος από την πλευρά του τώρα σου απαντάει πάρα πολύ ωραία. Το χειρίζεται και λύσεται πάρα πολύ ωραία σε όλο αυτό το θέμα που έχει δημιουργηθεί. Και σου λέει ο καθένας κάνει ό,τι νομίζει. Κρατάει αυτά που θεωρεί ο ίδιος ότι έχουν αξία να ξέρει και να κρατά. Και δεν έχει κανένα πρόβλημα είτε γνωρίζει την εκπομπή του είτε όχι. Την γνωρίζουν άλλοι. Και επίσης σου λέει και τι έγινε που δεν την γνωρίζει, ίσα ίσα. Έλα, είπα τάκες όμως ωραίες. Εντάξει, να σου πω λίγο κάτι να πεις. Δεν ξέρω αν το έκανε επίτηδες. Σιγά με κάνει μπιφ με την Κατερίνα σου λέει. Φαντάζομαι δεν είναι ο τρόπος να απαντήσει έτσι. Το χειρίστηκε με πολύ έξυπνο τρόπο. Ξέρεις τι, το χειρίστηκε με πολύ έξυπνο τρόπο. Ήταν ευγενικός. Δεν είπε τίποτα που να μπορείς να πεις μετά. Αχ, τι είπε ο Κώστας για την Κατερίνα Καινούριου. Θεωρώ εγώ κατακριτέο τίποτα. Αλλά ταυτόχρονα περνάει και ένα μήνυμα το οποίο εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Ότι όποιος θέλει ασχολείται μαζί μου. Εγώ δεν ασχολούμαι. Εγώ τον βρίσκω
Το βρίσκω πολύ σωστό στις δηλώσεις του και μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που μίλησε. Μ' αρέσει. Είναι... Κάποιοι ρε παιδί μου πιο ας πούμε, πονηρεμένοι μπορεί να σκέφτηκαν ότι μπορεί να το κάνει και επίτηδες. Λέω εγώ τώρα. Ότι ρε παιδί μου τάχα μου το ήξερα και έκανε δεν το ήξερα, Καταρίνα. Ναι, και σου λέει. Δεν το ξέρω προφανώς. Και δηλαδή μικρό άκρη. Ναι, και δεν πιστεύω ότι συνέβη. Αλλά σου λέει και ο Κώστας, όπως το έχουμε σκεφτεί όλοι, να το κάνει επίτηδες. Δεν νομίζω να το κάνει επίτηδες. Και στο μυαλό μου να μην το είχα εγώ, μόνο που τώρα που άκουσα τον Κώστα μου μπήκε λίγο. Γιατί γίνονται αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό ο Κώστας είναι πάρα πολύ έξυπνο. Ξέρει πολύ καλά να απαντάει και να χειρίζεται την κάθε συνθήκη και σου λέει εγώ θα μπω στην διαδικασία να μπω σε νέο μπιφ. Καλύτερα να φάω λίγο μοσχαράκι. Να φάω λίγο μπιφ και να το κάνω έτσι. Γιατί καμιά φορά μπορεί να κάνει και μόνο σου κάτι θέμα το οποίο δεν είναι κιόλα. Και χωρίς μπιφ τι θα κάνουμε εμείς. Εμείς προσωπικά. Θα τρώμε ψάρια. Λοιπόν. Μια λεπτά. Άστε, δεν τα πιστεύω. Θα γίνουμε πεσκετέρι.